Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε μαζί με την Καλλινίκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρόφωνο. Καμιά φορά αυτό το μικρόφωνο εδώ που έχω υπήρχε διπλό, δύο μικρόφωνα. Δηλαδή τώρα θα το είχα εδώ εγώ. Πού είναι το δεύτερο? Δεν πήρα τη συσκευασία με το ένα. Θα το βάλω εδώ στο κέντρο και θα τα λέμε. Καλά. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω με την Καλλινίκη βίντεο, αλλά σκεφτόμουν ποια είναι η ιδανική στιγμή. Και η ιδανική στιγμή νομίζω ότι είναι αυτή, μιας και βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και έχει παρακολουθήσει όλες τις εκθέσεις και νομίζω ότι έχεις λίγα νεύρα. Εγώ. Ναι, γενικότερα. Τα έχεις πάρει με τις εταιρείες και με το Silent Hill, θα τα πούμε όλα. Με το Silent Hill το remake δεν υπάρχει. Τα έχεις πάρει. Τα έχεις πάρει. Δεν τα έχω πάρει. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα αυτό. Επίσης, καλή αρχή στη σελίδα σου Yakuzae. Όποιος παίζει Yakuza, ευχαριστώ. Πάει καλά. Καλά πάει. Είναι ιδιαίτερη ομάδα. Εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερες ομάδες που ασχολούνται με ένα πράγμα. Εντάξει, δεν περιμένω να έχει και τον κόσμο. Εντάξει, είναι όπως είπαμε ιδιαίτερο παιχνίδι, λίγοι, για λίγους είναι. Οπότε εντάξει, ήθελα να υπάρχει μια ομάδα και για Yakuza. Όπως υπάρχουν και άλλες, για άλλα παιχνίδια. Θα μου κάνεις το χατήρι όμως κάποια στιγμή να παίξεις και τα σέν μου, Α, ναι, τα εντάξει. Έχω και αυτό, την έχω τη συλλογή, δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Για να δεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή... Ξέρω, το έχω διαβάσει ότι τα... γενικώς το Σέμιο είναι ιστορική σειρά. Πραγματικά. Οπότε ναι, θέλει να παιχτεί για συγκεκριμένους λόγους. Και προσπάθησε να πας πίσω να δεις το τι πράγματα έκανε, δηλαδή έπαιρνες τηλέφωνο λάθος, δούλευες, έπαιρνες λεωφορείο, άλλαζε ημέρα, πράγματα που... Τέτοια. Ναι. Αλήθεια. Έπαιρνες τηλέφωνο, έριχνες κέρμα και έλεγες sorry λάθος αν έπαιρνες άλλο τηλέφωνο, δηλαδή... Το παιχνίδι είχε φοβερή ελευθερία για εκείνη τα χρόνια. Έπρεπε να πας συγκεκριμένη ώρα να ανοίξεις το μαγαζί. Δηλαδή ήταν άστο. Καλή αρχή με τους Γιακουζέους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τη φώναξα την Καλλινίκη εδώ για να πούμε κάποια πράγματα και φυσικά για τις εκθέσεις. Γιατί εγώ δεν παρακολούθησα τίποτα. Από τον κόσμο, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η πιο αδύναμη ήταν τη Sony και η καλύτερη ήταν του Xbox. Δηλαδή, σαν πάει κάτι να κάνει, να δώσει. Πώς θέλετε τα πράγματα εσύ? Ναι, για μένα του Xbox ήταν καλύτερη. Πρώτον έδειξε για μένα Gears of War που περιμένω, οπότε ναι. Είδα ένα παιχνίδι που περίμενα πόσα χρόνια. Το Gears μου αρέσει γιατί γυρνάει στις ρίζες του, είναι στο τρίχο. Gears 1. Το ένα το Gears μου αρέσει περισσότερο από το Ultimate, δηλαδή, γιατί υπάρχει το FPS boost στην κονσόλα που ναι. Εγώ πέρασα πολύ καλά με το Gears 1, έπαιξα και το ένα και το Ultimate. Το Ultimate ήταν λίγο φωτεινό. Δεν το έπαιξα ακόμα. Okay. Είχα μπερδεύτηκα και έβαλα την 360 έκδοση, οπότε έπαιξα την original. Ωραία όμως. Ναι, όχι, είναι ωραίο παιχνίδι. Εμένα όμως μάθει το 2. Το 2. Το 2 για μένα είναι κλάση ανώτερο από το 1. Με το Gold Trail εκεί, με το που το χτυπάει τον Μαυρούλη, αυτό είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχει ένα θάνατο πολύ σημαντικό, τέλος πάντων. Αυτός είναι στο 3. Α, στο 3 είναι. Ο πολύ σημαντικό okay. Θάνατος. Τα Gears είναι φοβερά. Γενικότερα. Gears, Fable θα δούμε, τέτοια Indiana Jones. Το Fable εμένα δεν με άρεσε έτσι όπως το είδα. Ναι. Δεν έχω παίξει και τα παλιά, δεν ξέρω καν το franchise, απλώς αυτό που είδα εμένα δεν με άρεσε. Δεν με κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ. Το Gears 1 και το Gears 2 ήταν εξαιρετικά. Το Gears 3, δηλαδή όσο πήγαινε έπεφτε, το Gears 2 ήταν φοβερό και το 1 το anniversary. Τώρα το 3 δεν ξέρω, άρα μετά το δεν Fable ξέρω. Λες. Ναι. Α, συγγνώμη, το Fable. Το Fable 1 και το Fable 2. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως δείχνει η Microsoft να κάτι να κάνει σε σχέση με τη Sony που δεν ξέρω και τι γίνεται. Εγώ δεν το είδα. Το είδα, δεν μ' άρεσε. Τι δεν βρήκα τίποτα πρώτον. Ναι. Μου έδειξε το God of War Ragnarok που έρχεται στο PC. Ναι. Ένα άλλο παιχνίδι που με άρεσε, δεν θυμάμαι, μπάλα το Φάντρα λεγόταν, που okay. Πόσο διάβασα ένα free-to-play παιχνίδι. Το Phantom Blade το είχαμε δει, το ξέραμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο που να μου έμεινε δηλαδή. Ήταν απλώς ναι. Ήταν ένα state of play που το έκανα για να μην γκρινιάζουν οι fans. Αυτό. Καλύτερα όμως να μην το έκανε, δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η έκθεση τους εκθέτει. Κατάλαβες. Α, ότι θα βγάλω το Until... Το Until Dawn θα το βγάλουν remake. Για ποιο λόγο αυτό το παιχνίδι του τραβάνε τα μαλλιά τόσο καλό ήταν, αποκλειστικό ήταν και στο τεσάρι. Το είχα παίξει εγώ. Εντάξει, για παρέα καλό είναι, αλλά δεν είναι αμάρκετη, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Δεν το έπαιξα. Το είχα δει σε κάποιο άλλο που το έπαιζε. Σε streaming ήταν. Εντάξει, καλό παιχνίδι. Σαν ταινία μου φάνηκε. Και το direct ήταν καλό.
Το Direct ήταν καλό, έδειξε και ένα, δύο, τρία νέα παιχνίδια. Έδειξε και το Metroid Prime 4 που υπάρχει ακόμα. Που εγώ δεν τρελάθηκα με το Metroid Prime 4, κάποια στιγμή θα σας πω το γιατί. Ήθελα την υπέρβαση, αλλά δεν μπορώ να τη δω γιατί το, νομίζω το Switch το κρατάει πίσω, δηλαδή... Δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί με το franchise, δεν μπορώ να το πρέπει όμως, κάποια στιγμή με τα λέγαμε και off the camera ότι πρέπει. Ναι, θέλει. Πολλά franchises θέλω να ασχοληθώ, αλλά εντάξει, θέλει και χρόνο. Και Donkey Kong Returns HD. Ευτυχώς που έστω και σε remaster θα βγει ένα Donkey Kong. Ναι. Εντάξει, γιατί το έχουν ξεχάσει λίγο το πράγμα. Πολύ νομίζω. Ναι. Και σου άρεσε και το Zelda πώς... Εμένα μου άρεσε το Zelda. Ναι. Ήταν το στυλ A Link's Awakening. Ναι, το έχω παίξει ίδια, λίγο, δεν το τερμάτισα εντελώς. Από σένα το αγόρασα, δεν το παίξα ακόμα. Με άρεσε αυτό, μου άρεσε πολύ το gameplay στο Zelda που είδα. Okay. Ναι, μου άρεσε πολύ. Ωραία αυτή η μηχανή γραφικών, έτσι, αυτή η πλαστελινάτη. Ναι, εμένα μου αρέσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη. Και το Mario & Luigi μου άρεσε, που εγώ δεν το ήξερα το franchise. Και εγώ δεν το ήξερα. Και μου άρεσε πολύ γιατί είμαι fan του Mario, Super Mario. Ναι. Η Nintendo πλάκα-πλάκα έχει βρει τη χρυσή τομή και σου βγάζει πράγματα... Ξέρεις, έτσι, σε χρωματικές παλέτες και τις δυνατότητες που έχει, τις εκμεταλλεύεται ακριβώς. Και δεν σου φαίνεται ότι υστερεί σε γενιά, ρε παιδί μου. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δίνει παιχνίδια. Ναι. Έχει δίνει βασικά περισσότερο βάση στο gameplay, έχω δει. Αλλά και γενικώς, ας πούμε το Super Mario Wonder που έπαιξα, εγώ το λάτρεψα. Και στην αισθητική, δηλαδή εγώ... Η αισθητική του και το Art Direction του Super Mario Wonder ήταν καταπληκτικό. Δεν, δηλαδή καθόμουν να το κοιτούσα και έλεγα πόσο ωραίο το κάνανε. Ξέρεις που καταλαβαίνω ότι το Switch είναι έσχος. Όταν αγοράσω με 4-5 ευρώ κάτι παιχνίδια τύπου Metro Exodus, όταν αγοράζω κάτι τέτοιο, λέω Χριστέ μου, τι μηχάνημα είναι αυτό. Δηλαδή 22 FPS τρέχει. Δε, στα third party δεν υπάρχει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το Switch πονάει. Έχει θέμα δηλαδή. Στα δικά του δεν φαίνεται. Στα δικά του δεν φαίνεται τόσο. Δεν φαίνεται. Εγώ βέβαια το παίζω και στην τηλεόραση, δεν μπορώ φορητά. Με τίποτα. Αλλά δεν μπορώ, δεν με βολεύει καθόλου. Ζαλίζεσαι. Είναι μικρή οθόνη για τα μάτια μου. Ναι. Αν την βάλει μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν βολεύομαι να κάθομαι και να παίζω φορητά γενικώς. Δεν με βολεύει. Μ' αρέσει τηλεόραση. Mm. Θέλω να κρατάω χειριστήριο. Okay. Και να παίζω σε μεγάλη οθόνη για να. Αλλά μόνο που σου δίνει όμως και δυνατότητα να παίζει και σε τηλεόραση και σε φορητά. Και καλά, σε ναι, ισχύει είναι... αυτό. Είναι ωραίο. Ας δηλαδή, μια φορά που το χειριστήριο δεν είχε μπαταρία, ναι, θα αναγκάστηκα και το έπαιξα φορητά. Βέβαια. Αυτό είναι το καλό. Και έχω το. Το controller το Pro, το οποίο έχει πολύ καλή μπαταρία. Εξαιρετικό. Και δεν τι ωραίο γκριπάρισμα κάνει. Τα πάντα. Δεν μόνο αυτό, έχει και καλή μπαταρία. Έχει καλή μπαταρία, εξαιρετικό. Έχει πολύ καλή μπαταρία, δηλαδή είχα παίξει ώρες και δεν με έβγαλε. Δεν ξελιγώθηκε μπαταρία. Και σκληρό αναλογικό. Του PlayStation είναι απαράδεκτη μπαταρία. Πραγματικά. Είναι απαράδεκτη του PlayStation. Είναι, δηλαδή, μου έχει βγάλει να παίζω κάποιες ώρες και να με βγάζει ένδειξη δεν έχει μπαταρία. Δεν έχει ντριφτάρει το δικό μου πάντως ακόμα. Ούτε εμένα. Για ποιο λόγο. Εμένα μια φορά άρχισα να κολλάει το κουμπί του Όμικρον. Από τα πολλά Dodge, μάλλον το Elden Ring. Άλλο παιχνίδι έπαιζα. Όχι, το Elden Ring το είχα ξεκινήσει στο PlayStation. Το 4. Το 4? Ναι, ναι, ναι. Και μετά το πήγε στο 5. Ναι, βέβαια έπαιξα την PlayStation 4 έκδοση, γιατί η PlayStation 5 έκδοση δεν αναγνώριζε τα save και πρέπει να το ξαναπαίξει από την αρχή. Όχι από την αρχή, ναι. Όχι, αναγνωρίζει τα save, δεν αναγνωρίζει τα τρόφι. Και εγώ θέλω να κάνω πλατίνα, οπότε παίζω την PlayStation 4 έκδοση. 30 FPS ήταν λίγο ζόρικα πιστεύω σε κάποιες μάχες, δηλαδή ήταν 30 καθαρό. Σε κάποια διπλά boss το Elden, νομίζω ότι πρέπει να γονάτιζε το μηχάνημα. Στο όχι. PlayStation. Ναι, το 4. Δεν είχα θέμα στα boss. Αλλά όντως υπήρχε ένα. Εκεί στα air trip. Είχα frame drop στην περιοχή της Μαλένιας με τα χιόνια που έχασα. Λες εκεί σύγκλω το quest. Όχι, όχι, στα χιόνια. Που πριν πα στη Μαλένια δεν παίρνει τα δύο μετάλλια και μπράβο, ναι, ναι, ναι. Χιόνια. Εκεί σε κάποιες φάσεις που είχε εχθρούς. Είχε frame drops. Αεροκατοικημένη ήταν πάντως, τη θυμάμαι. Ποτέ στην πέρασα. Είχε πολλούς εχθρούς, είχε frame drops. Σοβαρά. Και έχασα, ναι, έχασα μία-δύο φορές. Εκεί ήταν το μόνο που εντόπισα. Το Elden είναι το καλύτερο Souls που έχεις παίξει. Όχι, για μένα είναι το Bloodborne. Το Bloodborne, ναι. Δεν φεύγει το Bloodborne. Δεν φεύγει. Με τίποτα. Τι θα γίνει με αυτό. Ήταν και το πρώτο που έπαιξα, αλλά γενικώς επειδή... Και εμένα το πρώτο.
επειδή έχει το σκοτάδι, το τη σαπίλα την υγρασία, και, τα, ναι, και εμένα αυτά είναι το στυλ μου, οπότε ναι. Δεν μπορώ, Bloodborne για μένα. Άμα έβγαινε ένα remaster 60fps, δεν θα ήταν πολύ ωραία ιδέα. Δεν νομίζω να το αγόρασα. Δεν θα το αγόραζες, 60fps έτσι. Όχι, αυτό το έχω παίξει, εγώ βάζω άνετα το απλό και το παίζω. Το απλό. Αν έβγαινε ένα remake τύπου Demon's Souls από την ίδια εταιρεία. Όχι. Θα το έπαιζα σε price drop. Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ψεύδω θα το αγόραζα, αλλά. Όχι, δεν θα πάρω τώρα PlayStation. Δεν πήρα PlayStation 5 για να παίζω remakes. Ναι, αλλά είναι ωραίο remake το Demon's Souls. Α πούμε, εγώ που δεν είχα παίξει το πρώτο. Εγώ θα παίξω το πρώτο. Το remake το έχει παίξει. Θα τα παίξω και τα. Δεν τα έχω παίξει ακόμα. Okay. Τα κρατάω. Δεν ήθελα να παίξω άλλο Soul γιατί ήθελα να τελειώσω το Elden. Το Elden. Ναι. Και θα παίξει κάποια στιγμή το DLC. Κάποια στιγμή, ναι. Όχι σύντομα. Okay. Πώς δεν βρίσκεις αυτή την φάση με τα DLC, με τις συλλεκτικές και αυτά όλα, σε βρίσκεις σύμφωνη, έτσι που κυκλοφορούν και... Όχι. Όχι. Πρώτον, έχουν μειώσει το περιεχόμενο, έχω παρατηρήσει, και έχουν αυξήσει τις τιμές. Ναι. Πολύ. Οι συλλεκτικές έχουν ανέβει κανένα κατοστάρικο πάνω. Από 170 πάνε κάτι 200, θυμάστε την προηγούμενη γενιά. Ναι, 250 ευρώ είναι πλέον και εγώ δεν περίμενα στον DLC να βγάλουν συλλεκτική. Για μένα ήταν, τα λεφτά δεν αξίζουν. Ναι. Για μένα, οπότε δεν ασχολήθηκα. Αν την προλάβαινες θα την έπαιρνες. Την είχα προλάβει. Δεν την έχεις, ναι, δεν την αλλά δεν την πήρες. Όχι, είναι, θεωρώ πολλά για τα λεφτά τους, οπότε θα πάρω απλά τον DLC να παίξω. Okay. Δεν αυτό, έχει και μέσα τον DLC σε κωδικό, δηλαδή πληρώνεις μόνο το κουτί, τη φιγούρα και το artbook, αυτά. Δεν θυμάμαι αν έχει steelbook, αλλά ναι. Δεν ξέρω, τα θεωρώ πολλά για να DLC. Χαίρεσαι που το Alan Wake θα βγει και σε physical. Είναι που δεν θα το βγάζανε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το βγάζανε. Όπως και το Tomb Raider, ας πούμε. Θα το βγάζανε, αφού ο κόσμος το ζητούσε. Ναι. Το ζητούσε, εντάξει. Υπάρχει πρόβλημα με τα δισκάκια, το ξέρεις ότι... Είσαι φαν καταρχάς σε retail, έτσι. Μ' αρέσει μαζέρεις. Να έχω συλλογή ή να τη βλέπω στα ράφια μου. Εντάξει, παίζω κιόλας. Ναι. Αλλά ναι, είμαι περισσότερο του retail παρά του digital. Γιατί μπορώ να τα βρω σε καλύτερες τιμές. Το retail. Στο retail. Το digital φυσικά. Πρέπει να περιμένεις πότε θα βάλει στο store προσφορά. Ναι. Και οι τιμές έχουν ανέβει. Έχουν πάει στα 80 στο store. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και εντάξει. Retail μπορείς να τα βρεις πιο φτηνά. Βέβαια, έχεις Game Pass, κέρδισες στα γαριδάκια. Όχι στα γαριδάκια, είχα πάρει ένα... κάτι cornflakes, ναι. Τα οποία είχε για να μην είναι Game Pass. Κοίτα να δεις τι κάνουν οι άτομοι εκεί στη Microsoft να μαζέψουν κόσμο. Ξέρεις, κοίτα, θυμίζεις. Εμένα με βγήκε τζάμπα για να μην αυτό το πράγμα που κάνετε εκεί στη Microsoft, είστε τρελοί, μου θυμίζει όταν είχα πάει το 2001 να πάρω μπουγάτσα, ναι. Είχε ένα πάκο από Q Telecom, την ξέρεις Q Telecom, τη σύνδεση. Q. Ναι, ναι. Q. Μοιράζανε δωρεάν κάρτες για να πάρουν κόσμο. Μια στίβα λέει πάρε να δώσεις και τους συγγενείς σου. Και μαζί με την μπουγάτσα με έβαλε και 5 Q Telecom μέσα κάρτες. Λέω, μα δεν θέλω, έχω Vodafone το Texas. Δεν πειράζει, δώρο, πάρτα. Ναι. Το Game Pass είναι ωραία φάση, εντάξει. Έχει γίνει ωραία φάση, αλλά χάνεσαι αυτό. Έχει πολλά παιχνίδια. Θέλει προσοχή το πώς ισχύει. Έχει πολλά παιχνίδια και για αυτούς που είναι, θέλουν μόνο να παίζουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, βάζουν μια συνδρομή και παίζουν και καινούργια. Δεν πρέπει να υπάρχει και το game. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που πολεμάνε. Πρέπει λένε να το υπάρχουν... game pass είναι κακό, όντως. Αλλά να πηγαίνουν μαζί θέλουν. Πρέπει να υπάρχουν επιλογές. Ναι. Νομίζω είναι καλύτερο να υπάρχει επιλογές παρά μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Αυτό θεωρείται και εξέλιξη. Βέβαια. Όταν εξελίζεται ναι. Κάτι, δηλαδή. Χωρίζεται και σε άλλα παρακλάδια, να το ναι. πω. Δεν μένεις δηλαδή μόνο στο ένα. Απλώς το κακό είναι ότι προσπαθούν πλέον να το πάνε στο digital, έτσι όπως έχω καταλάβει. Ναι. Να το σπρώχνουν πολύ. Εμένα το Game Pass προσωπικά μέσω στο γάμο τα μάζευα λεφτά, παιδιά, γιατί είχα εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Έπαιξα πολύ πράγμα. Εντάξει. Και παίρνεις ένα Series S που είναι πολύ τίμιο και είσαι μια χαρά. Δεν έχει κανένα θέμα. Τι console έχεις, Xbox One. Xbox One, ok. Δεν θες να πάρεις κανένα Series S για να... Αλλά όχι, είμαι του... Είμαι, του... Έχω δισ... είμαι με το δισκάκι. Και πάρε το X όμως, γιατί έχει παιχνίδια που θα δεις, ρε παιδί μου, τώρα, κατάλαβες. Ναι, ξέρω, απλώς έχω να παίξω παιχνίδια και ναι. Δεν θέλω ακόμα να πάρω. Περιμένω, ενδέχεται με, το... με την έλευση του Gears of War. Θα βγει κάποια συλλεκτική, ας πούμε, δεν πιστεύω. Ξέρω, μπορεί. Παίζει, γιατί είναι και ένα από τα μεγαλύτερα franchise της. Όπως είχε βγάλει και στο Halo. Ναι. Παίζει να βγάλει και εκεί, θα δείξει. Ωραία έκθεση. Εγώ τον Indiana Jones θα το πάρω το θα δανειστώ από το κουμπάρο μου το
χάνουμε και θα το παίξω. Το αυτό ναι, είναι ωραίο δείχνει. Εντάξει. Το Indiana Jones. Έχει το feeling των ταινιών. Ναι, γιατί και που λέγανε third person, εντάξει, εγώ θα το ήθελα έτσι third person. Και αλλά εγώ θα το ήθελα third στο person. Wii δεν πήγε καλά το third person, παιδιά, μην τρελαθούμε. Δηλαδή είχε στο Wii Indiana Jones βέβαια και στο PS2. Δεν ήταν τη προκοπή. Εντάξει, δεν δούλεψε το παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει. Ναι. Κοίτα, πάντως από τα τρέιλερ που έχει δείξει, είναι η Indiana Jones. Νιώθεις ότι θα παίξεις η Indiana Jones. Έχει λίγο το φίλ, πρόσωπό το του ταινί. Δεν... κάτι... Γιατί, εμένα μ' άρεσε. Ναι, εντάξει, κάτι... Πρώτον βάλανε τον Harrison Ford. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ δεν περίμενα να δω, δηλαδή, ότι θα παίρνανε όντως το πρόσωπο του Harrison Ford, θα βάζανε κανένα άλλο, πιστεύω. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνανε. Δεν το περίμενα. Ναι. Από τη Sony, σε ευχαριστημένη από το PS5. Δηλαδή τα έχει βγάλει τα λεφτά του, πιστεύει στο μηχάνημα. Τα παιχνίδια που ναι, έχει. Ναι, που έχει παίξει εσύ. Προς το παρόν όχι. Όχι. Εντάξει, δεν έχω πάρει ακόμα, δεν έχω παίξει πολλά παιχνίδια. Έχω παίξει. Ναι. Αποκλειστικά που έπαιξα, ένα το παράτησα. Ποιο? Τον God of War Ragnarok. Αχ, είσαι άνθρωπος μου. Πραγματικά. Εγώ και το πρώτο παράτησα. Είμαι... Κοίτα, το πρώτο που το έπαιξα στην εποχή του, το 18, μου άρεσε. Για την εποχή του ήταν μια χαρά το παιχνίδι. Οκ, okay, όντως έκανε κάτι. Αν και εγώ το βρήκα ότι είχε story πρόλογο. Ναι. Ήτανε ωραίο με αυτό που μου έδωσε. Μου είχε αρέσει και το γεγονός ότι δεν είχε side quest. Είχε κάτι πολύ μικρά που μπορούσες άμα ήθελες να ασχοληθείς αργότερα. Okay. Γενικώς τότε έπαιζα μόνο για το story. Ναι. Αυτό που ήθελα να πάρω από το παιχνίδι μου το έδωσε, μου άρεσε. Ναι. Το Ragnarok δεν μου το έδωσε. Ενώ το πήρα πολύ ενθουσιασμένη, το παράτησα μετά 25 ώρες. Δεν παίζει να ξαναπάω στο Ragnarok. Ναι, και μάλιστα θεωρείται και ένας τίτλος ο οποίος ξέρεις, έτσι είναι βαρύ όνομα. Είναι βαρύ όνομα, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που πρώτον δεν έχει story. Δηλαδή, ναι. Παίζεις τόσες ώρες ώρες και δεν παίρνει μπρος τίποτα. Πας από εδώ από εκεί, κάνεις βόλτες. Πιστεύεις θα δούμε στο PlayStation να υπάρξει, να διανύσει κάποια στιγμή μια κρίση ταυτότητας και να αφήσει στην άκρη τα story-driven παιχνίδια και... Όχι, δεν νομίζω να το κάνουν αυτό. Ήδη έχουν πει ότι είναι επικεντρωμένοι στα story-driven παιχνίδια. Επίσης άλλαξαν και πλώρη πλέον. Ήταν να βγάλουν 12 live service παιχνίδια, ναι. Τελικά πέσανε στα 6. Okay. Οπότε κάνουν ανακατατάξεις μέσα, εδώ βάλαν και δύο προέδρους. Οπότε γι' αυτό δεν έχουμε και τόσο 38 παιχνίδια πλέον. Θα έχουμε μετά το 2025. Το παλιωτόμαρο, ο Dragman, πού είναι. Πώς το λένε, γενικώς δεν έχει ανακοινώσει ούτε έστω κανένα μικρό να παίξουμε. Δηλαδή, ναι. Μόνο blockbuster ή remake. Αυτό. Το παλιωτόμαρο, ο Dragman, πού είναι με τη Naughty Dog. Ναι, βγάζει μόνο remakes. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό ο Σουμαλά. Εγώ το έχω πει προσωπικά ότι άμα τον δω κάπου στη Χαλκιδική, πιστεύω ότι θα κάνω φασαρία. Γιατί. Γιατί δεν μου άρεσε το Lost of Us 2. Αλλά ούτε και εμένα μου άρεσε το Lost of ναι, Us δηλαδή, 2, αλλά δεν θα ασχοληθώ και εγώ. Όχι, εγώ θα έτσι και τον δω να τρώει κάποιο στη Χαλκιδική, θα πάω να τον πιάσω. Τον πω, you fuck a pick shit, δεν ξέρω αγγλικά. Θα τον βρίσκω σίγουρα. Γιατί. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ το Lost of Us 1 και τα Uncharted, τα είχαμε στην καρδιά μου. Μπορώ να παίζω Uncharted όλη μέρα και να τρώω παταφρίτα. Αυτά τα δύο μέχρι να σκάσω. Δεν θα ξανασχοληθώ με τα παιχνίδια τη Naughty Dog μετά το Last of Us 2. Αλλά γενικώς ναι. Έχω ξενερώσει εντελώς με το franchise και από την community, που είναι πολύ τοξικό το community, και σε αυτούς που αρέσει και σε αυτούς που δεν αρέσει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια normal συζήτηση. Ναι. Ούτε τη σειρά είδα. Εγώ κάνω συζήτηση, πρόκειται, αλλά πολύ συγκεκριμένη. Ούτε πρόκειται να δω και τη σειρά. Καλά, σειρά δεν ευκαιρίσα. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να δω στο παιχνίδι κάποια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να το δω στη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι μαζί σου λίγο διαφωνώ με το Silent Hill. Ναι. Που δεν θες να το παίξεις καθόλου. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Το animation νομίζω ότι... Δεν έχω θέμα με το animation και έτσι. Πρώτον, για εμένα πάσχει το γεγονός ότι στα trailer δεν βάζουν το soundtrack του παιχνιδιού. Χάνει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι, το παίζεις για το story που ναι. έχει, τους χαρακτήρες. Το έχεις παίξει και... το πρώτο. Ναι, το έχω εγώ δεν το έχω παίξει. Και το soundtrack που... Πώς να το πω, εμβαθύνει περισσότερο τις σκηνές, τις ναι. κάνει πιο συναισθηματικές, αγγίζει περισσότερο στην ψυχή. Ναι. Εμένα αυτό τα τρέιλερ δεν μου το έδωσε. Δεν το έδωσε. Όχι. Πάντως εγώ που δεν έχω παίξει το πρωτότυπο, θα το νοικιάσω, θα το πάρω price drop, θα το δανειστώ από κάποιο φίλο. Με κάποιο τρόπο θα το παίξω, δηλαδή δεν είναι ότι το απορρίπτω τελείως, ας πούμε. Ίσως το παίξω αργότερα, αλλά και πάλι δηλαδή δεν καίγομαι τόσο πολύ να το ναι. παίξω, γιατί... Θέλω να παίξω άλλα franchises. Μπορεί να περιμένει.
Ούτως ή άλλως έχω παίξει το original και προτιμώ το original. Τώρα πες ένα παιχνίδι με ένα καβούρι, μου είπες. Ναι, Crab's Treasure νομίζω λέγεται. Okay. Είναι soul παιχνίδι. Φοβερό. Ναι, πολύ ωραίο. Stellar Blade θα παίξεις. Ναι, θα παίξω. Πρέπει να είναι πολύ καλό αυτό, ε. Το περιμένω χρόνια. Το περίμενα. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει. Ναι, θα το πάρεις δηλαδή κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Τι τιμή τώρα παίζει, πιστεύω θα πέσει χαμηλά αυτό τώρα. Κάπου στα 70 νομίζω. Το 67 ευρώ το είδα την τελευταία φορά. Εγώ μεταχειρισμένο το είδα κάτι, είναι 45 πάντως. Έπεσε στο. Μάλλον μετά. Εγώ λέω καινούριο. Μεταχειρισμένο δεν έχω δει. Εντάξει, προς το παρόν έχω να παίξω άλλα. Όπως είπα, οπότε. Ποιο είναι το πλάνο σου, μπορείς να μας πεις περίπου τι έχεις να παίξεις. Τι έχω να παίξω. Ναι, έτσι τώρα. Θέλω να τερματίσω αυτό που έχω ξεκινήσει. Το καβούρι. Ναι. Ναι. Και μετά να συνεχίσω το Yakuza 5. Με τα Yakuza τα έχεις πάρει με τη σειρά, έτσι. Όλα. Έχεις τρελαθεί. Από ποιος... τον Οκτώβριο παίζω. Ποιος έβαλε στον κόσμο του, ποιος σου είπε παίξε Yakuza. Βασικά το ήξερα το franchise χρόνια. Από εποχή PlayStation, όταν είχα πάρει το PlayStation 3. Το είχα δει όταν έκανα. Όταν έψαχνα παιχνίδια στο Google. Το είχα βρει, είπα κάποια στιγμή θα το παίξω. Ναι. Το άφησα για χρόνια και κάποια στιγμή πήρα το 0, το είχα παίξει λίγο μετά το άφησα, θα το συνεχίσω μετά. Okay. Μετά έβλεπα memes ναι. από το παιχνίδι, μία φίλη μου το παίζει, το έχει παίξει όλα. Δέψει πολλά. Δέψει, ναι. Μαζί την έχετε την ομάδα. Ναι. Okay. Δεν την ξέρω την κοπέλα, απλά... Ναι, οπότε με έλεγε είναι ωραίο και έτσι. Και γενικώς ήμουν σε μια φάση το Σεπτέμβριο, ήθελα να παίξω Lies of P, αλλά λέω άστο δεν το παίρνω. Το παίξω το Lies of P? Όχι ακόμα. Θα το παίξεις? Ναι, να δω πόσα θα παίξω. Τέλος πάντων, και αποφάσισα να βάλω το Yakuza. Είχα πάρει, να φανταστείς, το πήρα τυφλά. Δεν διάβασα ούτε story, ούτε είδα gameplay, ούτε Μπράβο. Τίποτα. Τα είχα βρει στο store, τα πήρα, εντάξει λέω, τα έβαλα και κόλλησα. Τρελάτηκες. Ναι. Είναι Yakuza, η Ιαπωνία γενικώς. Ως λάτρης της Ιαπωνίας και της κουλτούρας και ναι. επειδή έχω διαβάσει πράγματα, έβλεπα άνιμε και ακόμα βλέπω. Αυτό το παιχνίδι είναι για εμάς. Θα δηλαδή στο... έχει και τα καμένα πράγματα μέσα. Στο Τόκιο θα πας κάποια στιγμή. Θα ήθελα, ναι, σκέφτομαι να πάω κάποια στιγμή. Θα πας, ε. Η Ιαπωνία θα ήθελα πολύ να πάω. Θα μας φέρεις κανένα παιχνιδάκι μεταχειρισμένο. Κάνα Super Nintendo. Και εκεί ξέρω είναι ακριβά, βλέπω. Αλήθεια. Ναι, έχω να κρυβίνει και εκεί ξέρω. Εγώ μη μου χαλαστώνω, γιατί ξέρεις τι, εγώ πολλές φορές βλέπω στον ύπνο μου ότι κατεβαίνω σε υπόγειο και έχει πολλά καστάκια Super Nintendo, Dreamcast, έτσι και κοίτα, θα έχει, αλλά πόσο ξέρω έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές. Ναι. Θεωρούνται σπάνια πλέον, δεν μόνο στην Ευρώπη. Το Dreamcast από πίσω πώς σου φαίνεται? Ωραίο είναι. Η μαμά σου είχε, μας είχες πει. Όχι, η μαμά μου το αγόρασε. Το αγόρασε. Εγώ ήθελα PlayStation 1 και με πήρε Dreamcast. Okay. Κάτι ξέρε. Ναι, ναι όντως. Κάτι ξέρε. Το GameCube σ' αρέσει? Καλό είναι. Έπαιξες Eternal Darkness. Eternal Darkness έπαιξα, αλλά το στάλαρα, γιατί έπαιζε Elden Ring. Okay. Οπότε το στάλαρα. Ωραίο παιχνίδι. Μου άρεσε που έχει πολλούς χαρακτήρες. Ναι. Έχεις αγαπημένη κονσόλα ever? Αγαπημένη κονσόλα. Το 4, θα μου πεις το PS4. Ναι, το PlayStation 4 είναι για μένα η αγαπημένη μου κονσόλα. Πώς γίνεται μέσα σε λίγα χρόνια η Sony τα έχει σκατώσει τόσο πολύ? Που είμαστε και στον οκάναλο εδώ, έτσι, να λέμε αλήθειες όμως. Από το 4. Έχει επαναπαυθεί στην επιτυχία του 4. Βασικά το PlayStation 5 πούλησε λόγω του 4. Πήραμε το 4, παίξαμε παιχνιδάρες, οπότε ναι. είμαστε σε φάση και στο 5 θα βγάλει παιχνιδάρες. Αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, το Final Fantasy στο Rebirth ήταν εξαιρετικό, εντάξει. Demon Souls, Returnal έχεις παίξει? Όχι ακόμα, και αυτό θέλω. Θα παίξει. Κάποια στιγμή, ναι, ξέρω, είναι roguelike. Εγώ δεν έχω παίξει, αλλά πρέπει να είναι. Sekiro έχεις παίξει? Ναι, το έχω τερματίσει. Α, έχεις τελειώσει το Sekiro, ε? Βεβαίως. Δώρο να μου το κάνετε, να το γυρίσω πίσω. Γιατί παιχνιδάρα, πρέπει να το παίξεις. Όχι, όχι. Θα το παίξεις. Ξέρεις τι όμως, είδα ένα boss που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, αποσπασματικά. Είδα ένα φίδι. Α, ναι, έχει πιο μετά. Και ένα γορίλα. Αυτά τα γορίλα, πω, το πιθήκι, πω. Είναι δύσκολο. Άμα είναι ο Guardian Ape, πω. Ναι. Ναι. Όταν φτάσει εκεί θα φας καλό ξύλο. Αλήθεια. Δεν θα φτάσω, δεν θα το παίξω. Να το παίξεις. Όχι, όχι, όχι. Να το παίξεις. Τρως καλό ξύλο από τον Guardian Ape. Δεν ξέρω καν πώς δουλεύει το deflect, δηλαδή και αυτά δεν τα γνωρίζω. Θα το παίξεις και θα μάθεις. Δεν ξέρω. Γιατί έχεις αρχίσει Elden Ring, έχεις παίξει Demon's Souls, έχεις παίξει... Ναι, ναι, ναι. Τα πάντα από σου. Τότε γιατί να μην παίξεις Sekiro? Ας το να υπάρχει κάτι που δεν αυτό. Όχι, παίξει, αξίζει. Ναι. Έχει γρήγορο σύστημα μάχης, δεν είναι σαν τα άλλα.
Γενικότερα μου αρέσει να μπαίνω στη μάχη και να τελειώνω γρήγορα. Δηλαδή... γρήγορα να τελειώνεις. Πρέπει να μάθεις. Αν μάθεις Mikiri Deflect και Mikiri Counter, αυτά τα δύο, ναι. Θα τα βγάζεις πιο εύκολα τα boss. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παλούκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως καλά τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι. Εντάξει, παίζουμε ρε παιδί μου. Είσαι και στην ομάδα Loot of the Day, έτσι, αγοραπολισίες. Παίζουμε, εντάξει. Και, εντάξει, παιχνίδια υπάρχουν. Πολλά μπορώ να πω. Απλώς από τα καινούργια, εγώ δεν τα αγοράζω πλέον Day One. Γιατί, εντάξει, κάποια που έχω πάρει, ας πούμε το Ragnarok, απογοητεύτηκα. Ναι, αλλά το Elden όμως πέρασε καλά. Το Elden είχα διαβάσει πάρα πολλές συνεντεύξεις του Miyazaki. Οπότε δεν περίμενα να παίξω κάτι διαφορετικό. Ναι. Οπότε δηλαδή αυτό που διάβασα και που είδα στα τρέιλερ, αυτό ακριβώς πήρα. Dark Souls έχεις παίξει όλα? Δεν τα έχω παίξει ακόμα. Όχι. Ούτε ένα, δύο, τρία κτλ. Το ξέρω, θέλω υπάρχει να τα βάλω μια... σε ένα πρόγραμμα, αλλά έχω... Αυτά θα τα βάλεις οπωσδήποτε. Ναι. Ας τα στέλνω να λέει κιόλα. Υπάρχει μια τριλογία που λέγεται Dark Souls τα Trilogy. Έχω, τα έχω. Στο PS5 τρέχει 60 FPS έτσι καθαρά, ε. Δεν αλλά πέφτει... εγώ δεν έχω θέμα με τα 60 FPS. Εντάξει, αλλά στη μάχη χρειάζονται. Εντάξει. Εγώ δεν έχω θέμα. Στο Dark Souls 3 το πήγα στο PS4 το απλό. Σε κάποιες μάχες είχα 10 FPS, γιατί είχε πολλούς στρατιώτες. Πήγαινε το μηχάνημα έτσι, σπαστά. Το θέλαμε τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει, ούτως ή άλλως το 5 θα το παίξω λογικά. Αν και το έχω πει στο PlayStation 3 το 1 και το 2. Όχι, εντάξει, τα κράτα τα... PS3 έχεις μεγάλη συλλογή. Σχετικά. Ναι, έχω σχετικά. Όχι πολύ μεγάλη. 360 έχει μεγαλύτερη. Όχι, PlayStation 3 έχω μεγαλύτερη. Από όλες γενικότερα. Νομίζω ότι το PlayStation 4 είναι μεγαλύτερη. Ναι. Δεν νομίζω να είναι το 3. Το 4 πρέπει να είναι. Ωραία περίοδος να κάνεις τώρα συλλογή από PS3, PS4. Δηλαδή πιο βρίσκεις... πολύ 4. Με 10 ευρώ βρίσκεις. Πιο πολύ 4. Ναι. Το Play 3 κάποια είναι πιο. Έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν, ναι. Κάποια, ναι. Υπάρχουν και εκεί κάποια σπάνια. Folklore και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Και κάποια άλλα. Είναι καλό να κάνεις συλλογή PlayStation 4. Έχει πολύ χαμηλές τιμές. Ναι, και ακόμα βγαίνουν και παιχνίδια ακόμα, δηλαδή δεν έχει πεθάνει το μηχάνημα. Ούτε καν, ρε. Ακόμα βγάζουν παιχνίδια στο 4. Ούτε καν. Υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν ακόμα στο 4. Με τη Rockstar τα πας καλά. Δεν έχω παίξει ούτε ένα παιχνίδι. Άμα εννοείς για το GTA. Ναι. Εγώ ούτε καν, δηλαδή τρελαίνονται για το 6, ούτε καν με νοιάζει, ρε παιδί. Ούτε εμένα. Ναι. Αδιάφορο. Αδιάφορο εντελώς. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω κάτι γκανγκστερικό. Ίσως το Ellen Noir, άμα έχει η Rockstar μέσα συμμετοχή, ίσως να σ' αρέσει αυτό. Έτσι πάει ο γρίφος και... Μπορεί, αλλά δεν νομίζω να το παίξω ποτέ. Ναι. Καλά, έχεις τόσα άλλα που προηγούνται αυτό, που είναι αυτό, ναι. Σημαντικά. Και θέλω να παίζω μικρά, να είναι πολύ Open World. Νομίζω ότι έχει αρχίσει μαζεμένα. Να κουράζει το Open World. Μαζεμένα. Mm. Μου είπες ότι παίζεις Ori, Blind Forest. Το είχα παίξει πολύ παλιότερα, ναι. Okay. Το τερμάτισα τώρα in the Blind Forest. Τι λέει το Game Pass μέσα, είναι σωστά δομημένο πλέον? Δηλαδή, όταν έμπαινα, είχε πολύ σαβούρα, ρε παιδί μου. Είχε εξαιρετικές παιχνιδάρες, να μην παρεξηγηθώ, αλλά είχε και πολύ μαλακία. Τι κάτι σαβούρα. Cargo Simulator, κάτι με κάτι ποδηλατάκι. Υπάρχουν ακόμα αυτά μέσα στο Game Pass? Δεν τα θυμάμαι, δεν πρέπει να τα είδα. Ναι. Γενικώς έχει πολύ πράγμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που το είχα βάλει, από το 20. Ναι. Που είχα βάλει για 3 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο, που έπαιξα τα Gears. Σε σχέση με σήμερα έχει τα διπλάσια, τριπλάσια παιχνίδια. Είπε και τετραπλάσια. Έχει πολλά δηλαδή στην βιβλιοθήκη του. Ναι. Το Gears, το ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το 2. Το 2, ε. Το 2 είναι το καλύτερο της σειράς. Το 2 έφερε πολλές αλλαγές έτσι που γονατίζαν τα τέρατα. Κοίτα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω στο 2. Αυτό που μου έμεινε ήταν όταν ξέρεις, πυροβολά στο Locust, έχει πέσει κάτω και λες θα το δώσεις με την ησυχία σου το τελικό χτύπημα. Και έρχεται ο άλλος και τον κάνει revive. Και είμαι σε φάση αλήθεια τώρα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι. Εγώ το κοιτάω και είμαι σε φάση αλήθεια τώρα. Τον έκανε revive. Το 5 δεν σου άρεσε? Μου άρεσε το 5 γιατί έδωσε πληροφορίες για τους Locust. Και ωραία άνοιξε ένα μαζεμένο open world, έτσι πολύ ωραίο. Δεν ασχολήθηκα με τα site, ναι, να πω την αλήθεια. Εμένα δεν με ενδιέφεραν και τόσο, ήθελα να παίξω μόνο για το story. Ήταν ωραίο, δηλαδή εντάξει, εσύ μπορούσες να πας και στα άλλα μέρη, ναι, αν ήθελες,
Αλλά ή μπορούσες να ακολουθήσεις και το story. Εμένα τέτοια παιχνίδια μου αρέσουν άμα είναι open world. Να μην σε αναγκάζει να κάνεις τα side quest. Άμα θες δηλαδή να τα κάνεις αργότερα. Ναι. Ποιος έχει το καλύτερο χειριστήριο? Δεν ξέρω, ίδια μου φαίνεται. Ίδια μου φαίνεται. Ενώ έτσι πιο βολεύει πιο πολύ στα χέρια σου, έτσι που γουστάρεις να παίζεις. Νομίζω δεν έχω θέμα και ό,τι χειριστήριο έχω πιάσει μια χαρά με φαίνεται. Ωραίο και το PS5 σαν. Καλά κάθεται. Ωραίο, με τα προβλήματά του. Καλύτερη μπαταρία. Να το φτιάχναν καλύτερα, να μην είχε drifting, γιατί πραγματικά έχω άκουσα από πολλά άτομα ότι έχουν πάθει drifting. Μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάθει. Και μακάρι όχι. Ναι. Να μην πάθουμε. Έχει αλλά εγγύηση ναι. Το χειριστήριο άμα πάθει. Λένε πως όχι, αλλά κανονικά εφόσον είναι εμείς την εγγύηση, θα πρέπει να τους το αλλάζουμε κανονικά. Η Nintendo πάντως το αλλάζει και εκτός εγγύησης, αν μου κάνει λέω τρίφτυμα. Ναι. Ναι, γιατί γίνανε καταγγελίες. Ναι, και έπρεπε, λογικό είναι. Κανονικά και στο DualSense πρέπει να γίνει. Εγώ έχω δει πάρα πολλά άτομα έχουν φάει έχουν drifting. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό δηλαδή να παίρνεις και ζητάνε και πόσα λεφτά. Ναι. Να πληρώνεις 80 ευρώ, να παίρνεις καινούριο και να παθαίνει το χειριστήριο drifting. Ε, τι είτε κάνουν. Πω, πω. Δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι λεφτά, ρε παιδί μου, και ειδικά με το Nintendo που με ένα παιδάκι, ας πούμε, έχει άτσαλες κινήσεις. Εάν πούμε ότι παίζει Switch ένα παιδάκι 6, 7, 8, 10 χρονών και τα νεύρα του δεν μπορεί να τη θασέψει, οπότε άμα χάσει θα νευριάσει. Δεν είναι καλή η κατασκευή. Ναι. Είναι από φτηνά υλικά. Αναμενόμενο να χαλάσει. Κρίμα, γιατί η Nintendo δεν έχει παράδοση τέτοια πράγματα, νομίζω. Δηλαδή γενικώς είμαστε στην εποχή όπου δεν υπάρχει ποιότητα. Πουθενά. Να το πω έτσι. Τουλάχιστον άμα δεις και στο πλαστικό, ας πούμε, είναι φτηνιαδούρα, έτοιμο να σπάσει γενικώς. Το PS5 ειδικά είναι γάματα, ναι, ναι, ναι. Το Series X έχει καλή ποιότητα, δηλαδή η Microsoft έχει καλή ποιότητα και στα χειριστήρια και στις κονσόλες, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια θέματα τόσα. Δεν έχω Series X. Ναι. Εντάξει, δεν έχω θέμα με τα χειριστήρια. Δεν έχω, δεν είχα ποτέ ούτε και του 4, ούτε κανένα. Ναι. Γιατί και στο 4 λένε παθαίνεις drifting. Εγώ δεν είχα πάθει. Και του 4 ειδικά έχω παίξει πόσα παιχνίδια. Έχεις πετάξει ποτέ χειριστήριο από τα νεύρα σου? Όχι, εντάξει. Ποτέ. Μια φορά πήγα να το σπάσω, αλλά σκέφτηκα τελευταία στιγμή ότι κοστίζει. Για ποιο. Νίο. Νίο. Ζωρίστηκες, Το νίο, ναι, ναι, είναι δύσκολο, άδικο. Άδικο. Σε κάποιες φάσεις, δηλαδή μπορεί να έχεις full ζωή, να στο πω έτσι, και να εμφανιστεί ένας δαίμονας σε ένα σημείο και πεθάνεις. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Το έχω πάθει. Ναι. Και τα DLC είναι άστρο. Έβγαλες Μαλένια και χωρίς Mimic, Ναι. Τρελό αυτό. Δεν το χρησιμοποίησα το Mimic. Βγαίνει και εγώ θέλω να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Δεν ναι, βγαίνει, άμα χάσεις 500 φορές. Ναι. Αλλά αυτή η επίθεση από πάνω και επίσης πιστεύω ότι η Μαλένια είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από το τελευταίο κολομπό σε εκείνο το γλιώδες στο... Το Elden Beast. Ναι. Έπρεπε η Μαλένια να είναι τελικός. Την κάνανε δύσκολη, γι' αυτό τη βάλαμε όψιμα. Γιατί πολλοί θα το παρατούσαν το παιχνίδι. Ρε εσύ, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο το Elden Beast. Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι, η Μαλένια ήταν πιο δύσκολη από το Elden Beast. Πρώτον, η Μαλένια άμα σε χτυπούσε έπαιρνε το HP της πίσω. Ναι, αλλά η δεύτερη φάση ήταν εύκολη, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Εξαρτάται πώς το έπαιξες. Το Mimic δεν νομίζω ότι με βοήθησε στη δεύτερη φάση. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Σε πεθάνει στην πρώτη. Δεν ξέρω. Και η δεύτερη. Αλλά και ο Radagon ήταν πολύ δύσκολος. Ο Radagon είναι το... Το τελικό boss, το final. Αλλά ναι, εκεί είμαι σπαστά νεύρα. Όταν έφτασα πρώτη φορά στο Elden Beast χωρίς ζωή, είμαι σε φάση αλήθεια. Λέω, πρέπει να πω με 10. Έχει κι άλλο, λέω, boss. Ναι. Και βλέπω το Elden Beast, λέω, ωραία, αλλά. Άντε, λέω τώρα να μάθουμε τις κινήσεις του Radagon, να φτάνουμε με full διαλύδια για να βγάλουμε, λέω, το Elden Beast. Πιστεύεις ότι έτσι θα πάει το Souls πράγμα στη From Software, δηλαδή open world κτλ.? Έχουν δηλώσει ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνουν όλα τα παιχνίδια τους open world. Ενδέχεται να υπάρχουν και πιο μικρά. Ναι. Δεν θα είναι δηλαδή και καλά το κάθε επόμενο παιχνίδι θα είναι open world. Μου λείψαν και λίγο αυτά τα shortcuts που αλλού βρισκόσουν, ας πούμε στην κλινική της Ιωσεύσκα, στο Bloodborne, που βρισκόσουν μετά από πίσω πώς έβγαινες έτσι θεαματικά. Μου λείψαν λίγο αυτά τα στο Elden. Δεν τα είχε. Τα shortcuts. Ναι, ναι, ναι.
τόσο περίεργα. Είχε σε κάθε περιοχή που πήγαινες. Δεν είναι ότι δεν είχε καθόλου, απλώς ναι. Είχε κάστρα και τέτοια συνήθως shortcuts. Ναι. Που άμα έκανες εξερεύνηση, να ανοίγεις πόρτες και έτσι ώστε να πηγαίνεις πιο γρήγορα. Αυτό είδα. Ναι. Πλατινά. Δεν την πήρα ακόμα. Τι σου λείπει. Πέντε τρόφι νομίζω είναι. Τα τάλισμαν και να τα βρεις όλα αυτά και τέτοια. Τι θυμάμαι, μπορεί. Νομίζω τα είχα βρει τα τάλισμα. Δεν θυμάμαι, είναι δύο boss. Τα δύο είναι σίγουρα τα endings. Έκανα ένα ending. Πώς γίνεται να μην παίξεις όλο το παιχνίδι και να κάνεις και τα endings, κάπως κάνεις save όπως το Bloodborne. Ναι, κάνεις ναι έτσι. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτής της φάσης. Ναι. Εγώ το παίζω όλο. Και το ξαναπαίξεις. Ναι. Στο Bloodborne έτσι έκανα. Το έχεις πλατίνα. Ναι. Γεια σας. Μπράβο. Τα τσάλισες δεν τα πολυβάρετα στο Bloodborne. Φυσικά ήταν τα τσάλισες. Τα έκανα αναγκαστικά, ευτυχώς τα έκανα μαζί με το main campaign. Γιατί τα πρώτα είναι αργά, όχι. Ναι. Είναι λες και κάνεις βόλτα στο πάρκο. Οπότε ευτυχώς τα έκανα έτσι, μαζί με το main campaign, οπότε στα δύσκολα εντάξει ήμουνα. Κατάφερα και πήρα την πλατίνα, ναι. Γιατί είναι η Blood Queen μέσα που πρέπει να την βρεις και να τη σκοτώσεις. Έχεις παίξει το DLC. Ναι. Είναι δύσκολο. Άμα, κοίτα, άμα μπεις NG Plus που ναι. Είχα εγώ, ήταν. Και το έβγαλες. Ναι, NG Plus. Όπο. Θηρίο είσαι. Ήταν το πρώτο σόλ τότε, γι' αυτό και δυσκολεύτηκα. Ναι. Με σοκ κλίβερ έπαιζες, με τι. Όχι, με το τσικούρι ανοιχτό. Στην δάλυφη μορφή του. Α, οκ, okay, οκ. Okay. Το όπλο το είχα ντεκόρ. Ναι. Δεν το χρησιμοποιούσα καν. Ποιο όπλο. Τένα, δεν έχει το όπλο που κάνει... Α, ναι, 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 μπράβο. Ναι, δεν το είχα, δεν το χρησιμοποιούσα, δεν μου βόλευε. Για να κάνεις πάρι. Δεν το έκανα, ούτε πάρι, ούτε τίποτα. Τίποτα. Evade, roll, τι έκανα. Εντάξει, εντάξει. Ναι, έτσι, αυτό μου αρέσει στα soul παιχνίδια. Βρίσκεις το στυλ που σε ταιριάζει για να παίξεις. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, έχει πολλά, μπορείς να παίξεις με πολλά στυλ. Ναι. Πάντως βλέπω ότι με το Lies of P ότι αρχίζει καλά σε αυτό το κλίμα ότι μόνο η From Software υπάρχει. Βλέπω ότι το Lies of P αγαπήθηκε από κόσμο. Ναι, όχι, όσοι το έχουν παίξει με έχουν πει τα ότι καλύτερα. Ότι αρχίζει σιγά σιγά λίγο και ο πύχης ανεβαίνει σε σχέση. Το είχα παίξει το demo και μου άρεσε, πανέμορφο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή από το demo που το είχα στο 4 φαινόταν πανέμορφο. Αλλά ναι, είναι σε όλο παιχνίδι. Εμένα μου αρέσουν τέτοια γιατί δεν σου τα δίνει όλα στο πιάτο. Θέλω δηλαδή κάποιες φορές να παίζω ένα παιχνίδι και να ψάχνω, να μην μου βγάζει objective, σημαδάκια στους χαρτές ναι. Και τέτοια. Και εμένα μου αρέσει. Δεν θέλω να μου βγάζουν. Δεν με πειράζει να υπάρχουν, αλλά γενικώς έχω παρατηρήσει ότι πολλά παιχνίδια χάρτη, σημαδάκια, objectives και έτσι. Οπότε ναι. Στη λαοθάλασσα των παιχνιδιών που έχουμε πρέπει να κάτσεις να ψάχνεις. Ποια θα είναι η επόμενη σου αγορά. Ποια θα είναι η επόμενη ναι, μάτια. Παιχνίδι, κάτι, θες να πάρεις κάτι, σου λείπει. Ήδη πήρα. Τι? Final Fantasy 16. Oh! Και Rise of Ronin. Από την ομάδα τα πήρες και δεν σε τα κουφάλα. 20 ευρώ και 10, έτσι. Εσύ το πήρες στο Final. Α, το είδες πριν. Ναι, το είδα, για το σκεφτόμουν. Το σκεφτόμουν, ρε Καλλινίκη. Εγώ το πήρα. Είχα πει, θα το πάρω 20 ευρώ και έτσι όπως έβλεπα. Ωραία, λέω, κάτσε να πω. Το Final, το 16, είμαι σε ένα σημείο και με τον Μπαχάμουτ. Δεν θα σου δώσω πολύ spoiler, φοβάσαι. Και έσπασαν τα νερά της γυναίκας. Έσπασαν τα νερά. Τραβούσε το μωρό τη χολή και πήγαμε, γεννήσαμε. Και τα άφησα και το πιάσα μετά από 3 μήνες. Θέλεις νερά, να σε φέρω. Ναι. Περίμενε. Όχι, καλά είναι, εντάξει. Κάτι. Σίγουρα. Ναι, ναι, καλά είναι. Καλά. Έσπασαν, είπε στα νερά τη. Τραβούσε τη χολή το μωρό και γεννήσαμε. Εκεί έπαιζα μάχη, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό το 16. Μένα μου άρεσε πολύ. Σε πολύ κόσμο δεν άρεσε. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα το παίξω τότε στο χάρτη. Ναι. Κοίτα, θέλω να ασχοληθώ με το Final Fantasy. Έχω κάποιου τίτλου. Οπότε ναι. Το πήρα. Και το remake κάποια στιγμή. Έχω το ένα. Ναι. Ωραία. Τώρα τι άλλο έχω να σε ρωτήσω, κάτι άλλο. Τι άλλο θες. Δεν ξέρω, σε έχω ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα. Πόση ώρα γράφει. Γράφει καταρχάς. Ξέρεις τι γράφει και τζάμπα μιλάω. 40 λεπτά, μια χαρά είμαστε. Θες να μας πεις κάτι, θες να βγάλεις κάτι από μέσα σου. Έτσι για τα video games, για αυτά, για οτιδήποτε. Δεν έχω να πω κάτι. Κάτι εκτός παιχνιδιών, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι.
Μη μου την κουράζετε στην ομάδα. Όχι τη Γιακουζέη, εντάξει, του διπλάρου του φίλου μου. Ναι, δεν με κουράζω. Ούτως ή άλλως τις περισσότερες ώρες παίζω παιχνίδι. Ναι. Αυτό με το κάμπουλ και μετά έχω να συνεχίσω το Γιακούζα 5 που είναι μεγάλο. Καλά, προφανώς πρώτα παίζουμε. Ρε. Εγώ από κανάλια δεν βλέπω ούτε τα βασικά που πρέπει. Που είναι και φίλοι μου και δεν μπορώ. Εγώ ό,τι προλαβαίνω. Ναι. Κάποια βλέπω ή τα βλέπω σπασμωδικά. Δεν χωρίζω. Προφανώς. Εμένα μου αρέσει να παίζω. Όλους μας νομίζω. Μπα, κάποιοι έχουν βαρεθεί να παίζουν και μπαίνουν σε κανάλια, κάνουν γύρες και τέτοια και Discord και. Δεν παίζουν. Αν του ρωτήσει, έχουν να παίξουν το 2019. Δεν και είναι. Ποιο το νόημα τότε. Δεν ξέρω. Δεν θέλουν να κράζουν. Α, καλά, αυτό εντάξει. Άμα το δίνει στροφή. Γενικώ υπάρχει πολύ κράξιμο τελευταία. Α, κάτρελι. Κάτσε τώρα. Σοβαρά τώρα. Ευτυχώς που έκανα παιδί και δεν ασχολούμαι. Κρίνια βασικά ναι. Έχω εντοπίσει και όσο πάει γιγαντώνεται. Δηλαδή βλέπω πολύ γκρίνια. Καλά, εγώ γελάω με αυτά. Ξέρετε, άμα μπω σε κανένα κανάλι και μαλώνω για κονσόλες, λέω μαλάκες, τι κάνετε με τη ζωή σας. Get a life, ρε πούστη. Είναι ηλίθιο. Get a life. Είναι ηλίθιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι κρίμα, θα χαλάσουμε το βίντεο. Καλά, είναι τόσο εξαιρετικό. Αλλά πραγματικά είναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Οκ. Ναι. Που εδώ είμαστε σονοκάναλο, να ξέρεις, έτσι, όλα τα κουτσιά είναι Sony. Αλλά τώρα. Κοίτα, και εγώ τη Sony είμαι. Ναι, αλλά το πεντάρι είναι έσχος. Αυτό έλεγα. Δηλαδή είναι έσχος. Είναι η χειρότερη γενιά της Sony. Εγώ από το 1995 έχω κονσόλα PlayStation. Δεν την άφησα ποτέ. Ούτε στο 360 που ήταν τα καλά χρόνια και το PS3 που ήταν σε κρίση. Θα έπρεπε να ήταν καλύτερη για μένα. Δεν έχει καλά παιχνίδια. Έχει από franchises. Λείπουνε πολλά, ρε Καλλινίκη. Λείπουνε πολλά. Δεν βλέπουμε κανένα καινούριο IP. Εγώ βλέπω πανομοιότυπο μοτίβο σε όλα τα παιχνίδια. Ρε εσύ. Και δεν μου φαίνουν κανένα μικρό. Όχι μόνο για τα μεγάλα. Ούτε κάνουν κάτι διαφορετικό όπως ας πούμε έχω παρατηρήσει που κάνει η Nintendo. Ούτε μπάζει και το PS3. Μετά έρθει ένα μέτριο στο PS4 γνώση είναι δύναμη. Λες, οκ, το PS5 δεν έχει τίποτα. Ναι. Ενώ και σε πιο couple friendly παιχνίδια. Να φέρει μετά, ας ελπίσουμε. Τι μετά, ναι. Έχει πω τόσα χρόνια που περάσει, δεν ξέρω. Και με εκνευρίζει πολύ η πολιτική της με τα ακουστικά ψήρες 250 ευρώ, κάτι PS Portal και τα λοιπά. Αυτά μου γυρίζουν το μυαλό. Είναι ένα πιο πολύ, να σου πω κάτι, βγάλω τα. Βγάλω όμως εσύ και κανένα άλλο παιχνίδι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά. Δηλαδή, εντάξει, για μένα λίγα παιχνίδια αξίζουν που θέλω να παίξουν, αν όλο και όλο 5, ούτε 10. Ναι. Δηλαδή τα Spider-Man δεν παίζει να ασχοληθώ. Πάντως γερό γραφικά το Spider-Man τον νίκασα και ήταν πολύ ωραίο οπτικά, από τα πλάκα. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω κάτι με γραφικά ωραία. Ναι. Έτσι για να περάσω καλά. Εγώ τώρα που είμαι το μωρό και τρέχω θέλω κάτι ανάλαφρο τώρα. Κάτι ναι, okay. Μετά το Elden δηλαδή, τώρα Luigi's Mansion να παίξω. Είμαι της άποψης να υπάρχουν ανάλαφρα, να υπάρχει ποικιλία. Ναι. Αλλά προς το παρόν για μένα λίγα τα παιχνίδια που αξίζουν στο PlayStation 5 για μένα καθ' αυτού. Ένα καλό Resi θα έρθει, Resident Evil 9, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω να σου πω. Είσαι σύμφωνη με το remake του 1 που λένε. Όχι. Θες Code Veronica. Δεν ξέρω αν θέλω πλέον remake να δω από την Capcom. Γιατί τα κάνει ωραία. Τα κάνει reimagine και δεν μ' αρέσει. Ναι. Δουλεύει όμως αυτή η μηχανή γραφικών, μ' αρέσει ρε γάμο το λίγο. Δεν με ενδιαφέρει να παίζω ένα παιχνίδι μόνο επειδή είναι μόνο για τα γραφικά και να χαλάσω το story του παιχνιδιού. Χαρακτήρες. Αυτό. Αυτό είναι σπόντα για το Resident Evil Nemesis που ήταν κουτσό κουρεμένο. Και το 4. Και το 4? Δεν το έχω παίξει το πρωτότυπο το 4. Ναι. Κοίτα, εγώ το 4 το θεωρώ η κατρακύλα του franchise. Το έχω πει πολλές φορές. Σίγουρα. Γιατί το κάνανε δράσεις. Το κάνανε δράσεις, το έπαιζε στο εύκολο, ήταν πανεύκολο. Τα puzzles ήταν πανεύκολα. Δηλαδή δεν ήταν όπως τα. Backtracking, σιγά το backtracking που είχε. Είχε χάρτη, σε έδειχνε πού να πας. Ναι. Δηλαδή το κάνανε πολύ πιο εύκολο αυτό. Οπότε δεν είχε κάτι για να τρομάζεις. Δηλαδή το μόνο που θυμάμαι ήταν η Regenerator στο νησί. Που τους ωραία γραφικά όμως είχε το remake το 4, ρε. Σήμερα μ' άρεσε. Τα γραφικά ωραία ήταν, αυτό έλειπε. Να μην έχει ωραία γραφικά 2025. Σίγουρα, αλλά κάπου το έχω συγχωρέσει το Resident Evil 4 μέσα μου. Που είναι υπεύθυνο για την κατρακύλα που λέμε. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Εντάξει. Αυτά. Okay. Πέρασε καλά. Ναι.
Σε κούρασα? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, καληνίκη, παιδιά, όπως σας είπα. Θα τα ξαναπούμε όμως το χειμώνα. Όποτε θες. Θα έχεις παίξει όμως λίγο Shenmue, θα έχεις παίξει λίγο Άμα Dark Souls. Άμα έχω προλάβει. Έλα, λίγο Dark Souls 1 πρέπει. Δεν ξέρω τι θα παίξω. Εντάξει, πρέπει, αλλά... Τα έχω βάλει σε πρόγραμμα ότι θα παίξω, τώρα τι ακριβώς, άμα okay. Τα έχω παίξει δεν ξέρω. Okay. Shenmue, μάλλον όχι. Όχι. Okay. Okay. Λοιπόν, αυτή ήταν η καλή νίκη, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά και ελπίζω να έχουμε καλό ήχο τώρα εδώ με το μικρόφωνο που το έχω εδώ πανέλα. Okay. Μη λένε Μίτσο, μην το κουνάς άλλο και τέτοια. Για να δούμε. Άντε, γεια. Yeah.